Καλησπέρα φίλοι μου σε ένα καινούριο επεισόδιο GK Garage. Αφού έχουμε βγάλει το depósito για να αλλάξουμε φίλτρο αέρα, όποιος θέλει μπορεί να πάει στο προηγούμενο βίντεο να το δει, είναι ευκαιρία να αλλάξουμε και μπουζάκια. 4 μπουζάκια έχει το συγκεκριμένο μοντέλο, επειδή είναι με ABS, 2 ένα κύλινδρο. Πάμε να δούμε τι θα χρειαστούμε. Όπως είπαμε, θα χρειαστούμε 4 μπουζάκια NGK. Ο κωδικός τους είναι CR8Y τα κλασικά, το κανονικό δηλαδή. Ένα ροπόκλειδο, καστάνια, ένα φίλτερ για να μετρήσουμε το διάκινο της ακίδας, καριδάκι για μπουζί, είναι ειδικό για μπουζί, νούμερο 16, 16 χιλιοστά, προεκτάσεις και θα χρειαστούμε και ένα δεκαράκι. Όπως είπαμε, έχει 4 μπουζί, 2 ένα κύλινδρο. Εδώ πέρα έχουμε βάλει τεπόζιτο και πίσω σέλα. Το ένα μπουζί στον πίσω κύλινδρο είναι ακριβώς επάνω. Βλέπετε κιόλας το R, rear. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι εδώ στα πλάγια. Αυτό εδώ πέρα. Δεύτερο. Πάμε από την άλλη μεριά για το προσθενό τον κύλινδρο. Το τρίτο είναι εδώ το πλαϊνό για τον μπροστινό τον κύλινδρο και το τέταρτο είναι ακριβώς πίσω από το ψυγείο, οπότε πρέπει να βγάλουμε το ψυγείο και για να βγάλουμε το ψυγείο πρέπει να βγάλουμε μία δεκαρούλα εδώ πέρα κάτω, δεύτερη δεκαρούλα, ένα λεπτάκι να σας δείξω, αυτή εδώ και από την άλλη μεριά θηλυκόν, είναι σε φταρωτό. Θα ξεβιδώσουμε αυτές τις δύο. Θα το κατεβάσουμε το ψυγείο ελαφρώς προς τα κάτω και προς τα αριστερά να βγει, για να έχουμε την δυνατότητα να έρθει λίγο πιο μπροστά. Θα σας δείξω, με το ένα χέρι μας θα κατάμε το ψυγείο λίγο πιο μπροστά και με το άλλο θα βγάλουμε την μπουζόπιπα και θα ξεβιδώσουμε το μπουζάκι μας. Αλλά πριν μπούμε στη διαδικασία να τα βγάλουμε, πάμε να τα ελέγξουμε τα μπουζί πρώτα, ένα-ένα. Τα μπουζάκια μας είναι CR8Y. Αυτά είναι τα κανονικά όπως λέει η Suzuki. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε CR7Y και CR9Y. Το CR7Y και το CR9Y η Suzuki τα λέει ψυχρά και θερμά. Αυτό μην νομίζετε ότι άμα βάλουμε CR7Y το μοτελάκι μας θα πάθει κάτι. Απλά ανάλογα τον οδηγό και το τι έχει κάνει πάνω στο μηχανάκι του και τι θέλει να πετύχει και πώς το χρησιμοποιεί, αλλάζει λίγο αυτά τα μπουζί. Ουσιαστικά μιλάμε για το πόσο θερμότητα μεταφέρεται από το μπουζί στον κύλινδρο μέσα, δηλαδή στη στιγμή όταν γίνεται η έκρηξη, πόσο ανεβαίνει ή κατεβαίνει η θερμοκρασία. Τα συγκεκριμένα μπουζί ο κατασκευαστής λέει διάκινο μεταξύ ακίδας, εδώ πέρα μέσα δηλαδή, 0,028 με 0,31 της ίντσας. Στο φίλερ μου, επειδή δεν έχω 0,30, θα πάρω 0,020, το βλέπετε, 0,020 και 0,08 για να κάνω 0,28 και μετράω κάθε φορά το διάκινο εδώ πέρα μέσα. Προσεκτικά αυτή η μέτρηση, γιατί αν έχουμε μπουζί πλατίνας, εδώ πέρα η κίδα είναι πάρα πολύ ψηλή και αν το κάνουμε προσεκτικά μπορούμε να τα τσεκίσουμε. Υπάρχουν και ειδικά εργαλεία για να μετράμε το διάκινο του μπουζί, αλλά αν είμαστε προσεκτικοί με ένα απλό φιλεράκι, μπορούμε να τα μετρήσουμε πολύ άνετα. Βάζουμε εδώ πέρα μέσα. Εγώ θα τα πατήσω. Και πρέπει να χωράει. Το βάζουμε εδώ πέρα. Βλέπουμε ότι χωράει και έχει ένα πυροελάχιστο. Το βλέπετε. Χωράει. Και άμα το κουνήσουμε κουνιέται εύκολα. Είμαστε ακριβώς στο minimum. 0,028. Είμαστε 0,30. Είμαστε μέσα. Το ίδιο θα κάνουμε για όλα τα μπουζάκια. Μετρήσαμε το ένα. Το βάζουμε στην άκρη. Δεύτερο. Το ίδιο πράγμα, έτσι. Πάμε. Εδώ. Περνάει. Δεύτερο. Το βάζουμε στην άκρη. Έτοιμο. Τρίτο. Τα πατάμε. Πρέπει να μπαίνει απλά γλυκά και σφινωτά. Έτοιμο γι' αυτό.
το τρίτο, πάμε και το τέταρτο. Τέλεια, είμαστε μέσα. Αν ήθελε κλείσιμο, λίγο η ακίδα, τι κάνουμε. Το κοπανάμε κάτω. Χα, σας έπιασα. Ποτέ δεν κοπανάμε την ακίδα. Αν ήθελε κλείσιμο, θα το πατούσαμε, θα βρίσκαμε κάπου να έχει αντίσταση και το πατάμε ίσα ίσα, έχοντας πάντα μέσα το φίλερ. Γιατί αν το πατήσουμε πάρα πολύ, θα πρέπει να την επαναφέρουμε την ακίδα. Και είναι τέτοιο το υλικό και η κατασκευή τους, δεν είναι συνέχεια να ανοιγοκλίνουμε, γιατί θα σπάσει. Εάν το χτυπήσουμε, π.χ. εδώ πάρα πάνω, το χτυπούσαμε και το βάζαμε μέσα, το έχω δει παιδιά, σπάει ακίδα και μετά κατεβάζουμε μοτοράκι να κάνουμε επισκευή στο κύλινδρο. Προσοχή λίγο με αυτό, έτσι. Αφού είμαστε τώρα εντάξει και στα τέσσερα μπουζάκια μας, πάμε να τα βγάλουμε ένα-ένα, να τα αλλάξουμε. Πάμε λοιπόν να βγάλουμε τον ένα. Βγάζουμε την μπουζόπιπα. Όταν το βγάζουμε, ελέγχουμε εδώ πέρα αν έχει λάδι. Αν έχει λάδι, σημαίνει ότι η τσιμούχα που έχει εδώ πέρα μέσα έχει αρχίσει και χάνει και γεμίζει λαδάκι. Αν είχαμε βρει λάδι εδώ πέρα, πρέπει να αλλάξουμε το ψευτοκάπακο, το όριγκ που έχει εδώ πέρα πάνω στην κεφαλή. Το ελέγχουμε και αυτό, έτσι. Τα καρυδάκια μας. Βάζουμε μέσα. Ξεβιδώνουμε. Γίνει με το χέρι και βγάζουμε το μπουζάκι μας. Βλέπουμε μέσα και την πορσελάνη, είναι ελαφρώς προς το κίτρινο. Είμαστε μια χαρά. Παίρνουμε το μπουζάκι μας το άλλο, το βάζουμε μέσα. Το βιδώνουμε. Όπως βλέπετε και εδώ πέρα το σπήρωμα είναι πάρα πολύ ψηλό. Πρέπει να πάει ευθεία για να βιδώσει ίσια. Πρέπει να βιδώνει πάρα πολύ εύκολα με το χέρι. Εάν δούμε ότι κάπου σφίγγει, έχει στραβοπιάσει. Δεν τα πετάμε μέσα να τα ρίξουμε, γιατί μπορεί να πατήσουμε την ακίδα και να κλείσει το διάκινο. Το βιδώνουμε με το χέρι μας. Είδατε, είναι πολύ εύκολο. Και τώρα, έχω φέρει και μια προεκτασούλα για να βάλουμε εδώ πέρα, να μην είμαστε πάνω στο παγόρι διαστολής. Βάζουμε το ροπόκλειδο 11 νιούτων. 10, 11 νιούτων. Τόσο λέει ο κατασκευαστής. Παιδιά, αυτό ήταν. Θέλει πάρα πολύ λίγο. Αν δεν έχουμε ροπόκλειδο, τι κάνουμε. Εδώ πέρα πίσω το λέει ξεκάθαρα, έτσι. Το βάζουμε και με το που ακουμπήσει, ένα τέταρτο τη στροφή ακόμα, έτσι. Δεν θέλει παραπάνω. Το λένε και πίσω οι οδηγίες. Κάτι που ξέχασα να σας πω και τώρα το βλέπω. NGK βγαίνουν Japan και βγαίνουν και imitation, ας τα πούμε, από Ινδονησία, αν δεν κάνω λάθος. Προτιμήσατε Japan. Έχουν 3 με 3,5, μπορεί και λίγο παραπάνω ευρώ παραπάνω το μπουζί. Αλλά για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πιστεύω αξίζει. Βάζουμε την μπουζόπιπα μέσα και το πατάμε μέχρι να ακουστεί 3-4 κλικ κλικ κλικ. Πατάμε τέρμα κάτω, είμαστε έτοιμοι. Πάμε να βάλουμε το δεύτερο μπουζί
στον πίσω κίνητρο. Και αυτό το μπουζάκι είναι εύκολο. Τραβάμε την μπουζόπιπα. Να φανείς και το μπουζάκι μας. Βάζουμε την καστάνια. Ελάτε εδώ να το βλέπουμε καλύτερα. Ωραία και εδώ. Το μπουζάκι μας το βάζω μέσα και πάμε και το βιδώνουμε με το χέρι. Τα πτωράκια μας. Μπουζόπιπα και τα πατάμε πάνω μέχρι να τερματίσει. Θα ακούσουμε ένα κρτ που κάνει μέσα. Έτοιμη και από εδώ. Πάμε να βάλουμε και το πλαϊνό μπουζί από τον μπροστά του κίνητρο. Βάζουμε την μπουζόπιπα. Την αφήνουμε εδώ στην άκρη. Από το μπουζάκι μας. Καστάνια. Εδώ δεν χωράει. Πρέπει να βάλουμε πιο μικρή προέκταση. Εννοείται μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το εργαλείο που μας δίνει μέσα στο ζώκι, έτσι στα εργαλεία. Απλά έτσι είναι πολύ πιο εύκολο. Όπως βλέπετε, με το χέρι μας είναι εύκολο. Απλά εδώ δεν βολεύει και τόσο πολύ και πού να δείτε στο επόμενο από μπροστά. Έτοιμο και αυτό. Καινούργιο μπουζάκι. Το βάζουμε μέσα. Και τώρα επί τη ευκαιρία, ελάτε να σας δείξω και ένα μυστικό. Θα προσπαθήσω να σας το δείξω όσο γίνεται καλύτερα. Έχω τώρα την κάμερα στο χέρι μου, γι' αυτό κουνάει λίγο, με συγχωρείτε. Θα κάνω zoom. Εκεί που ξεκινάει το σπείρωμα, βλέπετε μια τρύπα που έχει κεφαλή. Αυτή η τρύπα πρέπει να μένει καθαρή, γιατί πίσω από το ψυγείο, όπως σας είπα, είναι η μπουζόπιπα με το μπουζάκι. Αν για κάποιο λόγο ξεκινήσει και τρέχει λάδι από εκεί πέρα ή περάσει νερό, το έχει κάνει κατασκευαστής επίτηδες, έχει κάνει μια τρύπα που συνδέει το επάνω μέρος εκεί που μπαίνει μέσα το μπουζί με εδώ πέρα, να βγαίνουν έξω είτε τα λάδια είτε τα νερά. Οπότε, αν για κάποιο λόγο δούμε εδώ στον κίνητρο λάδι, σημαίνει ότι έχουμε πρόβλημα, χάνει λάδια η τσιμούχα, η φλάτσα στο ψευδοκάπακο. Και είπαμε είναι επίσης για να βγαίνουν τα νερά. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Βασικά αυτή την τρύπα τα δίπουζα και ιδιαίτερα τα εσβέ δεν το είχανε. Και πολλές φορές ρετάρουν από αυτό το πράγμα. Έχουν μπει μέσα νερά και έχει πιάσει άλλο το πολλαπλασιαστή, η μπουζόπιπα. Αφού έκλεισε η παρένθεση, μπουζάκι καινούριο. Βίδωμα με το χέρι μας. Ωραία, πάει εύκολα μέσα.
Και τώρα πρέπει να πάτεις. Μικρή υποέκταση με τροπό κλειδό μας. Με τρόπο. Όχι, ήθελε λίγο ακόμα. Δεν πειράζει. Το βουδώνουμε. Τέλεια. Έτοιμη για από εδώ. Δεν ξεχνάμε την πουζόπιπα. Και πάμε να σας δείξω πώς θα κάνουμε στην άκρη το ψυγείο. Να αλλάξουμε και το τέταρτο μπουζάκι μας. Η πλαϊνή, η κάτω η βίδα, που σας έλεγα δεκαρούλα, ξεβιδώνουμε. Εδώ ο φίλος έχει προστατευτικό για το ψυγείο. Το πιάνουμε αυτό. Ή μας πέσει κάτω και χτυπήσουμε το πιφτεράκι μας. Τη βάζουμε τελείως τη βιδούλα. Βάζουμε και το προστατευτικό. Και ήδη βλέπουμε ότι το ψυγείο μας κουνιέται. Πάμε να βγάλουμε και την άλλη από πάνω. Η άλλη βίδα είναι αυτή, εδώ πέρα, θα τη βγάλω από πάνω για να βλέπετε καλύτερα. Είναι λίγο δύσκολο να πιάσω εδώ πέρα σωστή γωνία, δεν με βολεύει και πολύ. Πάμε να βγάλουμε την πουζόπιπα. Ωραία. Με το ένα χέρι το σπρώχνουμε προς τα έξω και λίγο προς τα πάνω, για να δώσουμε χώρο στην πουζόπιπα να βγει. Βλέπετε, εδώ πέρα μέσα. Και τώρα επειδή οι αποστάσεις εδώ πέρα μέσα είναι πολύ μικρές, θα προσπαθήσω, έχω βάλει εδώ πέρα τη γωνιά, να το βάλω με τρόπο να μην χτυπήσουμε και το ψυγείο από πίσω, έτσι. Ωραία. Θα βάλουμε την καστάνια μας. Θα μας πάρει λίγο παραπάνω χρόνο, αλλά δεν βγάζουμε αντιψυκτικό, δεν κάνουμε τίποτα από αυτά. Και είπαμε, δεν τραβάμε πολύ το ψυγείο, τόσο ώστε να γίνει η δουλειά μας. Τώρα βλέπουμε ότι πάει πολύ χαλαρά. Θα βγάλουμε την καστάνια μας. Θα προσπαθήσουμε να δούμε τώρα, βγαίνει το υπόλοιπο με το χέρι. Μάλλον ναι. Θέλει το χρόνο του. Έχω την εντύπωση ότι βγήκε, για να δούμε. Ναι. Έτοιμο. Ωραία. Πάει και αυτό. Και εδώ πέρα καινούριο μπουζάκι. Με τρόπο, είπαμε, όπως το βάλαμε, μην χτυπήσουμε την ακίδα. Θα βάλουμε για αρχή το μπουζάκι με το καρυδάκι σκέτο.
για να μας πάρει. Ωραία. Μετά από πίσω τη γωνιά μας. Βιδάρουμε με το χέρι όσο περισσότερο μπορούμε. Και είναι από πίσω, σωστά θυμάμαι από ό,τι βλέπω τώρα, έχει 1, 2, 3, 4 φύσες. Εδώ μέσα που δείχνω, πίσω από το ψυγείο, εδώ μέσα ψηλά, είναι και η φύσα, η αναμονή που έχει από τη Σουζούκι για τα θερμενόμενα γκρίψη κλπ. Αντί κάποιος είναι μερακλής και θέλει να πάρει ρεύμα για έξτρα ραματάκια, μπορεί να πάρει από αυτή τη φύσα ή να πάρει αντάπτορα. Πάει δηλαδή στη Σουζούκι και λέει θέλω αντάπτορα για εκεί πέρα και σας δίνουνε. Λοιπόν, βάζουμε και το ροπό κλειδό μας εδώ με τρόπο. Φύγουμε. Έτοιμο. Βγάζουμε το ροπόκλειδο. Πάμε να βγάλουμε το κουκορέτσι μας από εδώ πέρα μέσα. Βγήκαν όλα. Αυτό ήτανε. Τώρα πάμε να βάλουμε το ψυγείο πίσω. Το ψυγείο από την άλλη μεριά είναι εδώ πέρα ένα λάστιχο και πρέπει να θηλυκώσει εδώ πέρα πάνω. Δηλαδή, από πάνω μας βλέπει καλύτερα να το πιάσουμε. Το φέρνουμε εδώ. Θηλυκώνει. Βλέπετε. Και πάμε από την άλλη μεριά. Πάμε από την άλλη μεριά. Μισό λεπτάκι να δω πώς θα το βάλουμε. Για να το δείτε καλύτερα. Εδώ έχει ένα αναποστάτη. Το σηκώνουμε. Το έβαλα καλύτερα να βλέπετε. Είναι λίγο της υπομονής. Θα τη βρούμε την τρύπα. Το βρήκαμε τέλειο. Το βάλαμε.
Δηλώνουμε ανθρώπινα. Από κάτω βολεύει πιο πολύ, αλλά το κάνω για εσάς, παιδιά, για να έχετε μια καλύτερη οπτική γωνία. Και τέλος, δεν ξεχνάμε να βάλουμε το προστατευτικό που έχει ο άνθρωπος. Το περνάμε. Και τέλος, μετρώνουμε και τη βίδα την κάτω βάση του ψυγείου. Το μόνο που έμεινε τώρα είναι να βάλουμε ντεπόζιτο, όπως σας έχω δείξει στο προηγούμενο βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Ό,τι ερώτηση έχετε, γράψτε κάτω να σας απαντήσω. Σας ευχαριστώ, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. GK Garage, κάντε like, κάντε subscribe, ό,τι θέλετε με ρωτάτε. Ευχαριστώ πολύ.